μας θέματα, τα της οικονομίας και όχι μόνο, γιατί κύριε Πλεύ, πλησιάζουν εκλογές και είναι λογικό, τουλάχιστον αναμενόμενο. Δεν ξέρω αν είναι λογικό, σίγουρα πάντως είναι αναμενόμενο να ανεβαίνουν και οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Και όταν μπαίνουν και ξένα δημοσιεύματα μέσα από γερμανικές εφημερίδες και δίνουν τροφή για τέτοια αντιπαράθεση, φουντώνει ακόμη περισσότερο, όπως τη Süddeutsche Zeitung. Και θέλω να αρχίσουμε από εκεί ένα σχόλιο. Η Süddeutsche Zeitung, για όσους δεν το παρακολούθησαν, βάζει τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ίδιο καζάνι με τους ευρωσκεπτικιστές και την ακροδεξιά στην Ευρώπη και λέει ότι αυτοί είναι οι λαϊκιστές της Ευρώπης. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι της Ευρώπης. Και θέλω το σχολείο σας. Ναι, ακούστε τι γίνεται. Η ώρα των λαϊκιστών είναι ο ακριβής τίτλος. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν είναι λίγο τραβηγμένο. Υπό την έννοια, θα σας πω βέβαια, εντάξει, τώρα να σχολιάσω ένα δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Το ότι θεωρώ και προσωπικά τον κύριο Τσίπρα λαϊκιστή είναι γεγονός, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι δυνατόν να βάζεις, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, ακόμα και αν θεωρείς ότι στο λόγο υπάρχει ένας λαϊκισμός, να παίρνεις όλους μαζί να τους βάζεις ένα καζάνι. Οπωσδήποτε. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά είναι ένα δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται τέτοιες απαντήσεις. Εάν θέλετε την άποψή μου, και οι Γερμανοί παίρνανε τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν σε ελληνικές εφημερίδες και αφορούν στους ίδιους και βγάζαν ανακοινώσεις, θα ήταν μια αναπαραγωγή. Και για μένα πολύ πιο σημαντικό είναι, που έχει περάσει τα ψηλά, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας ενοχλείται μεν από αυτό και έβγαλε ανακοίνωση στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος κάνει ομή παρέμβαση στα εσωτερικά της δικαιοσύνης μιας χώρας. Στην Ιρλανδία, λέτε. Βεβαίως, χωρίς να ξέρει Ιρλανδία. Το φάκελο της υπόθεσης. Έχουν βρεθεί κάποια οστά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αθώος ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ένοχος, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνει ένας αρχηγός κόμματος όταν διεξάγεται μια δικαστική έρευνα και να παίρνει θέση. Αυτό, με συγχωρείτε, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση εκεί πέρα? Φαντάζεστε αύριο το πρωί να έβγαινε εδώ πέρα ο Σόιμπλε και να έλεγε για μια απόφαση ελληνικού δικαστηρίου τι απόφαση είναι αυτή? Ή για μια εισαγγελική έρευνα η οποία γίνεται? Για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, είναι για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ηγέτης του Σινφέιν για μια δολοφονία τη δεκαετία του 70. Μάλιστα. Και ο οποίος κρατείται και ανακρίνεται για αυτό το λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι δεν ξέρει το φάκελο ο κύριος Τσίπρας, τι έχουν βρει και τι έχουν σε ένα ποινικό φάκελο για να ξέρει αν διώκεται καλός ή κακός. Κύριε Τσουκαλά. Είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια συνέχεια σε αυτό το οποίο λέμε. Καταρχήν, υπήρξε μια διακομματική επιτροπή όπου δεν ετέθη ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ το debate. Εάν πάμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 2-3 χρόνια, δεν πάμε μακριά, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που φώναζε τότε όταν λέγανε ότι στις ευρωεκλογές θα γίνει debate μεταξύ των δύο τότε μεγάλων κομμάτων και έλεγε γιατί πρέπει να αποκλειόμαστε εμείς αφού είναι ευρωεκλογές. Βλέπω λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά μάλλον με την επιθυμία του να μεγαλώνει ως κόμμα και να γίνεται δίπολο, αποκτά παθογένειες των μεγάλων κομμάτων. Τι άλλαξε από το 2009 που ο ίδιος έλεγε γιατί να μην είμαστε όλοι μαζί? Και το σημαντικότερο, διακομματική επιτροπή. Εάν είχε γιατί τεθεί, δεν το έθεσε. Δηλαδή μετά γίνεται ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Γιατί δεν ετέθη εκεί πέρα που συζητούνταν εάν θα γίνουν debate αρχηγών, πώς θα γίνουν debate αρχηγών? Εσείς πιάνετε και το θεσμικό κομμάτι. Εγώ θα στο ουσιαστικό. Γιατί να μην δούμε τον Πρωθυπουργό με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάνε για όλα? Ακούσα να τους βλέπουμε και κάθε μέρα να μιλάνε για όλα. Εγώ θα ήθελα να δω και τον αρχηγό. Έχει μιλήσει ποτέ ο κ. Σαμαράς? Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Έχει το πόδι στραβά ως Νταΐς. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό. Νομίζω ο κ. Σαμαράς ότι η Βουλή είναι σαλούν. Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το go back από τη Μυτιλίνη να πήγαινε να το πει στο debate των πολιτικών αρχηγών ή ακόμα καλύτερα να ξεκινούσε στην Ευρώπη. Και ο Γιουγκέρ είναι η ίδια όψη του. Ελάτε, να ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι πρέπει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό βλέπετε αυτά που γράφει η Süddeutsche Zeitung. Ότι είναι άκρο ο Τσίπρας. Αλλά τον ΤΑΗ τον παίρνει εντός Ελλάδος πάντως. Τον ΤΑΗ τον παίρνει ο Πρωθυπουργός. Και να ολοκληρώσω. Ο οποίος έχει μια φωνή. Προσπαθεί να βάλει μια τελεία. Ας τον αφήσουμε. Και θα προτιμούσα ακόμα περισσότερο το go back να το έλεγε στο τουρκικό προξενείο όταν του υπαγόρευε να βγάλει την κυρία Σαμπιχά από το ευρωψηφοδέλτιο. Αυτός που δεν είπε go back στο τουρκικό προξενείο θα το πει στη Μέρκελ. Που κάθε μέρα πάτε και προσκυνάτε το γερμανικό προξενείο. Μα είσαστε τώρα, λέτε πράγματα τραγικά. Να σας πω κάτι. Τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το τουρκικό προξενείο? Είπα ότι έβγαλε την κυρία Σαμπιχά λόγω του ότι το υπέδειξε το τουρκικό προξενείο. Κόντρα σε αυτούς που κατεβάζει το προξενείο. Να σας πω, κύριε Τσουκαλά. Αυτό θα πρέπει να λάβει την υπόψη σας και όχι αυτά που λέτε εσείς. Πάντως μια ερμηνεία στο go back πρέπει να μας δώσει. Θα καταλάβουμε τι λέει.
Για ποιο πράγμα? Μία ερμηνεία λέω στο go back πρέπει να μας δώσετε. Σημαίνει ότι δεν θέλουμε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, δεν θέλουμε τους Ευρωπαίους, συμβολίζουν τη λιτότητα, δεν θέλουμε να έχουμε παρτίδες μαζί τους καθόλου, να έχουμε, να μην έχουμε την παραμικρή σχέση. Σημαίνει, τι είναι αυτό το go back? Go back σημαίνει φύγετε. Έτσι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι τελειώσατε. Τελειώνουμε στις 25 του μήνα. Φύγετε, θα πρέπει να αρχίσουμε. Με ποια έννοια το φύγετε? Να αρχίσουμε μία άλλου είδους πορεία. Αυτό λέμε. Δηλαδή στις 25 του μήνα εμείς πιστεύουμε. Με ποια έννοια το φύγετε, κύριε Τσουκαλά, με ποια έννοια το φύγετε? Με ποια έννοια? Να φύγουμε. Η Μέρκελ, εσείς είπατε φύγετε. Τώρα ασφαλώς. λέτε ότι από τη Μυτιλίνη είπε φύγετε για την κυβέρνηση, δηλαδή εννοείται. Αλλά εδώ είπατε εσείς, go back Merkel. Εσείς έχετε. Λοιπόν, θεωρείτε δηλαδή ότι η Μέρκελ από την Ευρώπη είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Ένα λεπτό. Εσείς υποστηρίζετε ότι μπορούμε να είμαστε εκτός Ευρώπης? Ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και η Μέρκελ είναι διαφορετικά πράγματα ή είναι ένα κατάστημα? Βεβαίως είναι και διαφορετικά πράγματα. Και η Μέρκελ. Τα ίδια πράγματα μπορεί εδώ πέρα, και να έχει εκλογοποιήσει η Ελλάδα. Θέμα. Μισό λεπτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Πάει ο Στουρνάρας και πάει να επισκοπήσει αυτά που του είπα. Πριν να πάμε να στο δεύτερο θέμα. Γι' αυτό θα πάει στις Βρυξέλλες. Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεν, είπε, δεν είπε go back στο Σαμάρα. Είπε go back Merkel. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε. Στρέφουμε και πριν πάμε τη συζήτηση στο χρέος, εκεί που θέλει να την πάμε ο κύριος Τσουκαλάς, γιατί πράγματι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο το τι θα κάνει αύριο ο Γιάννης Στουρνάρας και πώς θα το θέσει στους Ευρωπαίους και αν το θέσει έτσι όπως περιμένουμε να το κάνει. Ένα-δύο θέματα τα οποία έχουν προκύψει με εσάς, κύριε Πλεύρη, και έχετε δεχτεί πολλές αιτιάσεις, θα έλεγα και από την δεξιά, την άκρο δεξιά και από την αριστερά. Σχετικά με μια δήλωσή σας στο Twitter για το ολοκαύτωμα. Και θέλω, επειδή ζητάτε και το σταυρό των συμπολιτών μας στην Αθήνα, να ξεκαθαρίσετε δύο-τρία πράγματα. Ακούστε τι γίνεται. Στη δική μου την περίπτωση έχει βγει μια ανακοίνωση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είχα υπερασπιστεί τον πατέρα μου σε μια δίκη για ένα βιβλίο που έχει γράψει, όπου αρνείται το ολοκαύτωμα. Και υπάρχει μια δυσπιστία από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο κατά πόσο εγώ ασπάζομαι ή όχι αυτές τις θέσεις. Ο κύριος Πλεύρης στις 27 Απριλίου έγραψε στο Twitter, γιατί το ψάξα, λέει: σαν σήμερα εισβολή των Ναζί στην Αθήνα. Η μνήμη των εγκλημάτων τους κατά των Ελλήνων και των ανθρώπων με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα είναι ζωντανή. Αυτό για το οποίο δέχεστε τις αιτιάσεις είναι γιατί αποφεύγετε να πείτε ότι τα κύρια θύματα του ολοκαυτώματος είναι οι Εβραίοι. Εγώ θα σας πω διαχρονικά. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση ότι στο θέμα των Εβραίων και του ολοκαυτώματος διαφωνώ πλήρως με τον πατέρα μου. Θεωρώ ότι το ολοκαύτωμα είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει κατά της ανθρωπότητας και προφανώς αφορά στο κύριο μέρος τους Εβραίους της Ευρώπης και κατ' επέκταση και τους Έλληνες Εβραίους. Και μάλιστα θεωρώ ότι υπό πολύ αυστηρούς όρους, αλλά υπό πολύ αυστηρούς όρους, γιατί υπάρχουν τα θέματα της συνταγματικής ελευθερίας, θα μπορούσε να συζητηθεί και θέμα ποινικοποίησης άρνησης τέτοιων εγκλημάτων. Ωστόσο, επειδή δέχτηκα και μια κριτική γι' αυτό με μια ανακοίνωση που είχε κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι υπερασπίστηκα τον πατέρα μου και το δηλώνω ξεκάθαρα και πάλι να γινόταν μια δίκη θα τον υπερασπιζόμουν ως δικηγόρος, ως γιος του που έχω ηθική υποχρέωση και αν θέλετε τηρώντας απόλυτα και την πέμπτη εντολή που έχει δώσει ο Θεός στο Μωυσή, που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τον πατέρα μου δεν θα τον πουλούσα, να το πω εισαγωγικά, όταν δικάζεται. Διαφωνώ μαζί του σε αυτό το θέμα. Το ξεκαθαρίζω, θέλω να κλείσει, δεν υπάρχει ούτε μία δήλωσή μου και προκαλώ τον οποιοδήποτε να βρει δήλωσή μου όπου να έχω αρνηθεί το ολοκαύτωμα, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση με τον πατέρα μου και αν θα τον υπερασπιζόμουν, να πιστεύω είναι κάτι που δεν αφορά την πολιτική ζωή. Δικαίωμά σας και με την ιδιότητα του δικηγόρου να υπερασπίζεστε, αλίμονο δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο, ότι δεν πρέπει να υπερασπίζεται κάποιος ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι και βεβαίως είναι απολύτως σεβαστή και ιερή η σχέση η οικογενειακή. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι... Ναι, δεν υπάρχει καθαρίζεται πλήρως και να... πω και να το λεπτώσω, θεωρώ ότι το ΚΙΣ μπορεί να έχει μια δυσπιστία γιατί σου λέει γιος είναι υπερασπίστηκε στη δίκη, πιστεύω ότι αυτό θέλει χρόνο, αλλά εγώ το δηλώνω και πιστεύω ότι είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Είναι κάτι κατά το κοινός λεγόμενος που σας την πέφτουν και από την ακροδεξιά. Πώς το έχετε καταφέρει να την έπεσε και από την λέει ότι είναι διαβάζω σελίδα, λέει ότι είναι στημένο αυτό προκειμένου να υφαρπάξω. Πώς γίνεται να δέχεστε και από δεξιά και από αριστερά, δεν γίνεται. Το τέλος. Αντί να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της Αθήνας και αυτά τα οποία υπάρχουν και
Το γεγονός επειδή σήμερα. Άλλη φωτιά βάλατε στο Twitter. Λέτε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στην Αθήνα. Σήμερα καλούμε και τον Αθηναίο πολίτη να κατέβει να αγοράσει από τα μαγαζιά που πλήττονται από τις πορείες, τις οποίες στηρίζουν κάποιοι και να μην μπορεί να κυκλοφορεί. Εμείς θεωρούμε με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο ότι θέλουμε να εξορθολογήσουμε την επιχειρηματική ζωή της πόλης, την ασφάλεια της πόλης, το φωτισμό της πόλης, να μην χάσουμε τα χρόνια που έχασε η διαχείριση του κυρίου Κάμπη. Με καταστήματα τις Κυριακές ανοιχτά στην Αθήνα. Βεβαίως τις Κυριακές ανοιχτά με το σύστημα το οποίο υπάρχει και κυρίως για την Αθήνα αλλού είναι το πρόβλημα. Να είναι ανοιχτά τις καθημερινές. 6.000 πορείες τα τελευταία 2 χρόνια, προ-κρίσης, προ-μνημονίου δηλαδή. Ωραία, άμα βγείτε εσείς και ο κ. Σπηλιωτόπουλος να απαγορεύσετε την πορεία. Όχι, πορείες, τις πορείες θα τις απαγορεύσουμε, αλλά στις πορείες πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και τα πεζοδρόμια για τις μικρές πορείες, υπάρχει και μια λωρίδα. Προφανώς αν κάνει η ΓΕΣΕΗ ΑΔΔ και μαζέψει κόσμο θα κλείσει και το κέντρο, αλλά δεν μπορούν 30 και 40 και 50 άτομα να έχουν απέτηση να κλείνουν την Αμαλίας και να στρίβουν τα αυτοκίνητα από τη Σέκερη να μπουν. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Ο έμπορος πληρώνει δημοτικά τέλη, πληρώνει ΤΕΒΕ, πληρώνει υπαλλήλους, βλέπει από τη μία πλευρά κάποιον να απλώνει μια κουρελού και να υπάρχει παρεμπόριο που πρέπει να καταστρέφονται άμεσα τα προϊόντα, βλέπει από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει προσβασιμότητα στο κέντρο. Το κέντρο πρέπει να αποκτήσει πάλι την επιχειρηματική του ζωή. Γιατί, θα πει ο κύριος Τσουκάλας να τον προλάβω, τα μαγαζιά κλείνουν λόγω της κρίσης, ναι. Κλείνουν λόγω της κρίσης, ειδικά όμως τα μαγαζιά της Αθήνας, πέρα από την κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν και το παρεμπόριο, έχουν να αντιμετωπίσουν και το συνεχές κλείσιμο του κέντρου. Αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Τώρα με τον κύριο Τσουκαλά δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει και το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά... Δηλαδή μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη Αθήνας και είχαμε επιτρέψει και η Δημοτική Αρχή ευθυνόταν εκεί πέρα την πλατεία Συντάγματος να έχει γίνει τσαντήρι πλατεία Συντάγματος. Και να μην μπορούν να λειτουργήσουν 3 μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και η Αθήνα να μην είναι τουριστικός προορισμός επειδή λέγανε ότι δεν είναι ασφαλή πόλη. Αυτά για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν λέει κάποιος να γίνει πορεία. Προφανώς θα γίνονται πορείες. Και προφανώς θα υπάρχουν και μεγάλες πορείες όπως όλη την Ευρώπη που κλείνει το κέντρο. Αυτό που λέμε είναι αυτό που αισθάνεται ο οδηγός που κατεβαίνει και βλέπει 30 άτομα και να τον στέλνουν από τη Σέγγιρη για να μην περάσει την Βασιλή Σοφία. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μην κλείνουν οι δρόμοι είναι αυτός ο δρόμος, ο κόσμος που κατεβαίνει, είναι να έχει δουλειά. Σωστό. Και με 30% δουλειά, ανεργία. Κύριε, πάλι κατέβαινε όμως. Και να μην μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Το 2004 έκλεισε την αγανάκτησή του. Τέτοια απέχθεια για τους εργαζόμενους. Δεν είναι απέχθεια. Τέτοια απέχθεια για τους εργαζόμενους. Όχι, καμία απέχθεια δεν υπάρχει. Γιατί το 1,5 εκατομμύριο ανέργων είναι από αυτούς που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά που δεν μπορούν να δουλέψουν. Γιατί είναι κλειστά. Ποιος τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση. 1 εκατομμύριο πάντως ανεργοί από τον ιδιωτικό τομέα, αυτό, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι από τους, τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι από τον ιδιωτικό τομέα 1 εκατομμύριο. Αυτούς λοιπόν μπροστά στους 7.500 που έχουν απολυθεί δεν τα βλέπω. Αλλά συνεχώς εστιάζεστε εσείς μόνο σε αυτούς που απολύονται από το δημόσιο. Αυτοί οι οποίοι είναι 1 εκατομμύριο άνεργοι από τον ιδιωτικό τομέα δεν τους λαμβάνουν. Και τη μεγάλη εικόνα. Κύριε Τσουκαλά, οι άνθρωποι που είναι στο δημόσιο και που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ αύριο ξεκινάει ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για το χρέος, ο κύριος Πλεύρης όπως το είπε, επειδή είναι υποψήφιος με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο στην Αθήνα, μας έβαλε μόνο τα δικά του ζητήματα. Να δούμε λίγο να τη δούμε μεγάλη εικόνα. Να βεβαίως. Ελάτε, να δούμε και τα δημοτικά. Βεβαίως, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα την οποία λέτε. Είναι και αυτό σημαντικό πάντως, έτσι, για το τι γίνεται στην Αθήνα. Ναι, αλλά βεβαίως. Ο κ. Σπηλιωτόπουλος έχει μια άποψη και άποψη και του κυρίου Πλεύρη που δεν νομίζω ότι θα μάθει με την άποψη θα το δούμε που εκφράζει αυτό. Ο λαός της Αθήνας τα προβλήματα που έχει ο λαός της Αθήνας. Πάμε τώρα σε αυτό που λέτε μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Από τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφεί, έφτασε η στιγμή που λέγανε ότι όταν η χώρα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα θα ξανανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Αυτό που προφανώς όλοι θέλουν. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το πρώτο που πρέπει να πετύχει η χώρα... Η Γερμανία δεν το θέλει.
Όχι, δηλαδή, την κουβέντα για το χρέος. Δηλαδή το go back Merkel ψιλοκολλάει. Την κουβέντα για το χρέος όλοι θέλει. Τη θέλουν την κουβέντα. Δεν θέλει ίσως η Merkel ενδεχομένως... τόσο γρήγορα ναι, για να, η για Merkel να προσθέσω στην κουβέντα. Την κουβέντα το πώς θα επιθυμούσαμε να λυθεί το θέμα του ελληνικού χρέους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και εδώ πέρα για μένα είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα της ελληνικής πολιτικής. Επετέφθησαν τα πρωτογενή πλεονάσματα με φοβερό κόστος για την κοινωνία. Το πρόγραμμα δημοσιονομικά, δεν λέω κοινωνικά, έφερε τους στόχους όπως θέλαμε και τώρα είναι η μεγάλη κουβέντα. Για να μπορέσουμε να πούμε η επόμενη μέρα τι γίνεται, θα πρέπει να γίνει η διαχείριση του χρέους. Προφανώς αυτή δεν θα λυθεί σε μία μέρα. Θα ανοίξει η κουβέντα, ανοίγει αύριο η κουβέντα, το θέτει η ελληνική πλευρά. Πάλι διαψεύδονται κάποιοι που λέγανε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα το θέσει. Να δούμε πώς θα το θέσει. Εγώ θα κράταγα μικρό καλάθι. Πώς θα το θέσει, κοιτάξτε, στη διαπραγμάτευση. Στη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι εγώ πάω με το τζαμπουκά, με το go back, το ένα τ' άλλο και τα παίρνω όλα. Υπάρχουν και άλλοι που σου λένε ότι πηγαίνετε με το σεις και με το σας. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πας με το σεις και με το σας. Αλλά προφανώς όταν έχεις ένα αποτέλεσμα, μπορείς να πας και να διεκδικήσεις. Το forget it, Γιάννης, το θυμάστε, κύριε Πλεύρη. Το θυμόμαστε γι' αυτό. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Μισό λεπτό, το θυμάστε. Τι ήταν κι αυτό. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Αυτό που δεν έχει πει. Θα ήταν διαπραγμάτευση, αν δεν το ξεχνούσε. Μισό λεπτό. Το ξέχασε και το φέρνει αύριο. Τι φέρνει αύριο. Το φέρνει αύριο. Άλλο πράγμα φέρνει αύριο. Άρα αυτή τη στιγμή ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Ανοίγει η μεγάλη κουβέντα για το ελληνικό χρέος και προφανέστατα διαψεύδονται οι Κασάνδρες που θέλαν τη συνέχιση των μνημονίων, διότι από εδώ και πέρα και θα κληθούμε όλοι να πάρουμε αποφάσεις. Τι θέλουμε, νέο μνημόνιο με χαμηλά επιτόκια που κάπου εκεί το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του, ή θέλουμε μια χώρα στις αγορές με ένα χρέος το οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί. Και εκεί πέρα πάει η κυβέρνηση. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Κάνει αυτά που έχουν κάνει και από την άλλη μεριά να λέμε. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, να δώσουμε τον τελευταίο λόγο στον κύριο Πλεύρη. Βέβαια. Γιατί δίνει και έναν άλλο αγώνα που εσείς δεν δίνετε αυτή τη στιγμή. Μα είναι καλή επιτυχία. Μένει όλοι εδώ με το Σταυρό Παναγόλου. Τον αγώνα του Σταυρού. Μα δεν έχω δώσει τώρα, θα δώσω σε επόμενες εκλογές. Καθημερινά δίνετε και εσείς. Σε επόμενες εκλογές όμως θα είμαι στη Β, οπότε θα χρειαστώ. Και εσείς και η κυρία Φαρμάκη δίνετε τον αγώνα. Απλά τώρα ο κ. Πλεύρης είναι που ζητάει ο Σταυρό. Εσείς το έχουμε επισημάνει και σε άλλη εκπομπή. Θα δώσετε δυνατή μάχη στη Β Αθηνών. Θα πρέπει από τώρα να το επισημαίνετε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε κλείνοντας από εδώ είναι ότι υπάρχει μια κάλπη που είναι ευρωεκλογές που προφανώς έχει και πολύ μεγάλα κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει μια άλλη κάλπη που είναι οι δημοτικές εκλογές και ειδικά για το Δήμο της Αθήνας θεωρούμε ότι είναι ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο Αθηναίος πολίτης και κυρίως αυτός που ζει και στην Αθήνα και δεν σχηματίζει εικόνα για την Αθήνα ζώντας στην Κηφισιά, διαβάζοντας εφημερίδες. Αυτός που ζει στην Αθήνα, εάν θέλει άλλα 4 χρόνια χαμένης δημοτικής αρχής του κυρίου Καμίνη ή αν θέλει να αλλάξουμε σελίδα. Ευχαριστώ τον πολύ τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Τσουκαλά. Εμείς σελίδα αλλάζουμε μόνο με τον Γαβρίλη Σακελαρίδη και με κανέναν άλλον. Ευχαριστούμε πάρα είναι, πολύ. Είναι σαφές. Για την πρόσκληση, κύριε Μάλλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φαρμάκη. Καλή ελπίζω να τα πούμε. Και καλή επιτυχία βεβαίως στον κύριο Πλεύρη και ελπίζω να τα ξαναπούμε όταν πια θα έχουμε και μια εικόνα για το τι έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας, κύριε Πλεύρη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Αγροτικής.